Κύριε Καναθανασόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από την κινητοποίηση στον Ευαγγελισμό, κύριε Καναθανασόπουλε, στην οποία είχατε παρευρεθεί, και όλα όσα έγιναν με την είσοδο την αστυνομία στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου. Κοιτάξτε, η μέρα πανελλαδικής κινητοποίησης που ήταν την Τρίτη και όπου εκδηλώθηκαν αγωνιστικές κινητοποίησεις των υγειονομικών σε όλη τη χώρα, αποτέλεσε και μια πολύ καλή αφορμή για να πέσουν οι μάσκες. Μάσκες που με επιμονή καλλιεργούσε η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα διάφορα μπράβο και τα ευχαριστώ που έδινε στους υγειονομικούς, δείχνοντας ακριβώς το πραγματικό της πρόσωπο, ότι ακριβώς δεν ήθελε να αναδειχθούν οι σημαντικές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν στο δημόσιο τομέα της υγείας, ελλείψεις οι οποίες είναι διαχρονικές, που οφείλονται στην υποχρηματοδότηση όλων αυτών των χρόνων στην υγεία, στο κλείσιμο των νοσοκομείων, στις τεράστιες ελλείψεις ανθρώπινων δυναμικών, σε μέσα ατομικής προστασίας, αλλά και σε μονάδες συντατικής θεραπείας, και να προσπαθήσει να οριοποιήσει την κατάσταση. Και βεβαίως δεν ανέχτηκε να εκφραστεί η φωνή αγωνίας αλλά και αλληλεγγύης που εκδηλώθηκαν από σωματεία και άλλους φορείς σε αυτόν τον αγώνα των υγειονομικών, επιστρατεύοντας και τον αυταρχισμό. Στο όνομα της μη διασποράς του κορονοϊού. Κύριε Καναθανασόπουλε, το γεγονός ότι η είδηση αυτή δεν έπαιξε σχεδόν πουθενά και από τις εφημερίδες μόνο στο ριζοσπάστηκε, σε ακόμη μια εφημερίδα έπαιξε ως είδηση. Πού θεωρείτε ότι οφείλεται? Κοιτάξτε, στην συστηματική προσπάθεια που γίνεται να μην εμφανίζονται οι αντίθετες απόψεις. Οι απόψεις οι οποίες καταγράφουν τα πραγματικά προβλήματα στον δημόσιο τομέα της υγείας και να εμφανιστεί αυτή η προσπάθεια ωρεοποίησης η οποία γίνεται. Και ταυτόχρονα ότι στις σημερινές συνθήκες, αξιοποιώντας τον κορονοϊό, να σκύψει το κεφάλι οι εργαζόμενοι, και η υγειονομική είναι ένας κλάδος των εργαζόμενων, και να συμβιβαστούν με τις απαράδεκτες συνθήκες της εργασίας τους και τα νέα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα τα οποία παίρνονται και τα οποία έρθαν να μείνουν. Και λέμε ότι η στάση αυτή της κυβέρνησης είναι και υποκριτική, γιατί βεβαίως δεν βλέπει το συνωστισμό ο οποίος υπάρχει σε μια σειρά εργασιακούς χώρους, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή των εργαζόμενων, στο όνομα ακριβώς να στηριχθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι και στην περίοδο της πανδημίας, πολλοί κλάδοι από αυτούς προσπαθούν να αξιοποιήσουν αυτή την κατάσταση, πολλοί κλάδοι, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, για να περάσουν τα αντεργατικά μέτρα. Αναφερθήκατε στην προσπάθεια ωρεοποίησης της κατάστασης από τα μέσα ενημέρωσης. Εκτιμάτε ότι αυτό συνδέεται και με τα περιβόητα 11 εκατομμύρια ευρώ? Ναι, συνδέεται και με αυτό. Συνδέεται και με αυτό και συνδέεται ακριβώς με τη συνολικότερη προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, να αξιοποιηθεί η πανδημία για να στηριχθούν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια μεριά τα 11 εκατομμύρια που δίνονται στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε τα 30 εκατομμύρια που δίνονται επιπλέον στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, ο οποίος και σήμερα προσπαθεί να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί την πανδημία για να θωρακίσει ακόμη καλύτερα τη θέση του. Και το βλέπουμε αυτό και με τις σκανδαλώδεις αυτές συμβάσεις οι οποίες γίνονται για επιχορήγηση των μονάδων ΜΕΘ, τις οποίες θα χρειαστεί το δημόσιο να χρησιμοποιήσει, των ιδιωτικών μονάδων ΜΕΘ, και για τα ιδιωτικά τεστ, τα τεστ τα οποία γίνονται στα ιδιωτικά πολυιατρία, πολυνοσοκομεία, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο τομέα της υγείας, όπου εκεί υπάρχει ένας συνοστισμός, θα το λέγαμε, των κρουσμάτων, και που ταυτόχρονα δεν παίρνονται μέτρα για να απεγκλωβιστούν τα νοσοκομεία από τον κορονοϊό, ακριβώς φροντίζοντας να εξοπλιστεί, να στηριχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε μια κατάσταση αποσυμφόρησης
των νοσοκομείων και τις πίστες οι οποίες δίνεται. Κύριε Καρθανασόπουλε, αναφερθήκατε στην πάγια υποχρηματοδότηση της υγείας από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τα τελευταία 50 χρόνια θα έλεγα εγώ. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο εύκολο θεωρείτε ότι είναι να υπάρξει μια στροφή της πολιτικής πραγματικότητας έναντι της υγείας από τη σημερινή κυβέρνηση, δεδομένων των σημερινών συνθήκων. Εκτιμάτε ότι είναι μια καλή αφορμή να ξεκινήσει να αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό, ή πιστεύετε ότι η πάγια τακτική θα συνεχίσει να ακολουθείτε? Κοιτάξτε, εμείς δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ότι μέσω εξαιτίας της πανδημίας θα βγάλουν συμπεράσματα οι κυβερνήσεις για να στηρίξουν το δημόσιο τομέα της υγείας και η ελληνική κυβέρνηση, αλλά βλέπουμε αντίστοιχα προβλήματα να υπάρχουν και σε μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, στις ΗΠΑ, όπου έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας, στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν θεωρούμε όμως ότι θα είναι αφορμή για να αλλάξει η θεώρηση. Γι' αυτό το λέμε, γιατί στρατηγική επιλογή της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της είναι ακριβώς ότι η υγεία αποτελεί κόστος και ότι είναι ατομική ευθύνη. Δηλαδή, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες καθένα, να έχει πρόσβαση στην υγεία. Και από αυτή την άποψη, ο δημόσιος τομέας θα παίζει ένα ρόλο διασφάλισης ορισμένων βασικών, αλλά όχι των αναγκαίων και με βάση τις δυνατότητες παροχών υγείας στη συντριπτική πλειοψηφία του λαού, και ταυτόχρονα, με υποβαθμισμένο αυτό το δημόσιο τομέα υγείας, και ταυτόχρονα θα αναπτύσσεται ένας ιδιωτικός τομέας υγείας, όπου ανάλογα την οικονομική δυνατότητα θα μπορεί ελάχιστη η συντριπτική μειοψηφία να έχουν πρόσβαση σε αναβαθμισμένες παροχές υγείας με βάση τις οικονομικές τους δυνατότητες. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή. Γι' αυτό ακριβώς έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτές οι επιλογές, και δεν είναι τυχαίο ότι για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας χρειάζεται η συρρήκνωση, η υποβάθμιση του δημόσιου τομέα υγείας. Άκουσα τις χθεσινές σας δηλώσεις στην τηλεόραση, όπου αναφερόμενο στο γεγονός ότι υπήρξε παρουσία των στελεχών του ΚΚΕ στις κινητοποιήσεις αυτές τις συμβολικές για την υγεία, είπατε ότι η πολιτική δράση δεν σταματά με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι πόσο εύκολο είναι να αναπτυχθεί συνδικαλιστική δράση και παλαϊκή δράση με αυτές τις συνθήκες. Κοιτάξτε, βεβαίως βιώνουμε νέες συνθήκες. Και από αυτήν την άποψη πρέπει να προσαρμοστεί και η πολιτική δραστηριότητα. Το ΚΚΕ μπορεί να το κάνει αυτό, κύριε Καραθανασόπουλε? Το ΚΚΕ το έκανε με πολύ μεγάλη ευθύνη. Δηλαδή, ανέστειλε τις μαζικές εκδηλώσεις τις οποίες είχε προγραμματίσει για αυτό το διάστημα. Και το ξέρετε πολύ καλά, εφόσον παρακολουθείτε την πολιτική ζωή, ότι οι δραστηριότητες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας είναι σε όλη την πανελλαδικές, με συγκεκριμένες δράσεις ανατομής και ζητημάτων. Από αυτήν την άποψη λοιπόν αναστήλαμε έγκαιρα όλες αυτές τις μαζικές πολιτικές δραστηριότητες του ΚΚΕ. Όμως στις συγκεκριμένες συνθήκες δεν σημαίνει ότι σταματάει η πολιτική δράση. Η παρέμβαση δηλαδή για την ανάδειξη των σωματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η υγειονομική, που αντιμετωπίζει η δημόσια υγεία σήμερα, αλλά και σημαντικότερα λαϊκά προβλήματα, τα οποία είναι στην πρώτη γραμμή της πάλης και των διεκδικήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και ταυτόχρονα, ανάλογη προσαρμογή, λέμε ότι πρέπει να γίνει και στη συνδικαλιστική δράση. Ούτε η συνδικαλιστική δράση μπορεί να σταματήσει. Για παράδειγμα, η νέα μορφή προσαρμογής της συνδικαλιστικής δραστηριότητας σχετίζεται άμεσα με το να διαμορφωθούν σε όλους τους μεγάλους εργασιακούς χώρους επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας, για να μπορέσουν ακριβώς να διασφαλίσουν και να θωρακίσουν την υγεία των εργαζόμενων. Μπορεί να αντιμετωπιστούν οι νέες αυτές μορφές με τις απαιτήσεις των συνδικαλιστικών οργάνων, για να μην αλλάξουν, να ανατραπούν οι εργασιακές σχέσεις, για να μην υπάρξουν μαζικές απολύσεις και απολύσεις ακόμη από τους χώρους δουλειάς και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Άρα δηλαδή συνεχίζεται η δραστηριότητα, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τις νέες συνθήκες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν μέσω πανδημίας, για να μπορέσουμε ακριβώς σήμερα να επενδύσουμε για αυτό το οποίο χρειάζεται και να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για αποκαλύτερες θέσεις εργατική τάξη μετά την πανδημία, και συνολικότερα τα λαϊκά στρώματα να αντιμετωπίσουν την ολόπλευρη επίθεση την οποία θα δεχτεί ο λαός στο πρόσχημα
της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την πανδημία. Βλέπετε γιατί μνημόνια. Γιατί να θυμίσω ακριβώς ότι οι εξελίξεις στην οικονομία δεν οφείλονται στον κορονοϊό. Ο κορονοϊός επιτάχυνε κάποιες εξελίξεις. Γιατί η επιβράδυνση στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία, η αγωνία η οποία είχαν για εκδήλωση μιας πολύ μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης, επιβεβαιώνεται σήμερα πανηγυρικά. Βλέπουμε τις αντιθέσεις οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που κλονίζουν όλα αυτά τα ιδεολογήματα τα οποία προσπαθούσαν να μας πείσουν όλα τα προηγούμενα χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση της. Και ταυτόχρονα αυτό που τους απασχολεί είναι πώς θα γίνει ο επιμερισμός των βαρών στις πλάτες των λαών. Γιατί εδώ ετοιμάζουν πακέτα 3 εκατομμυρίων για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και να διασφαλιστεί η κερδοφορία τους, που αυτά θα κληθεί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, είτε μέσω της φορολογίας ή μέσω της αύξησης του κρατικού χρέους ή μέσω των ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις, να τα πληρώσει η εργατική τάξη και ο λαός μας τα επόμενα χρόνια. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι πρέπει μέσα από αυτή τη μάχη να βγει δυνατός ο λαός και βεβαίως όσον αφορά τη δημόσια υγεία και ταυτόχρονα να βγει δυνατός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την κλιμάκωση της επίθεσης και να περάσει ο ίδιος στην αντεπίθεση. Δεδομένου ότι η Κος είναι ένα νησί που κυριολεκτικά ζει από τον τουρισμό και επειδή βλέπουμε και από τις τρέχουσες συνθήκες αλλά και από τα μηνύματα που παίρνουμε για το μέλλον ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά για τη φετινή σεζόν τουλάχιστον. Τι θα είχατε να πείτε στους εργαζόμενους στον τουρισμό που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σπίτι και αγωνιούν για το αύριο γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση να μην μπορέσουν να έχουν δουλειά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να διασφαλιστεί το εισόδημά τους. Και εδώ πέρα πρέπει να γίνει με ευθύνη του κράτους. Που πρέπει βεβαίως να πληρώσουν όμως η εργοδοσία, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα του τουρισμού έβγαλε αμύθιτα κέρδη. Δεν γνώρισε κρίση. Ή μάλλον ήταν πολύ μικρή η επίπτωση της καπιταλιστικής κρίσης και της δεκάχρονης πολιτικής των μνημονίων στον τομέα του τουρισμού. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι βγήκαν κερδισμένοι από αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα κέρδη τα οποία συσσόρευσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια να πληρώσουν και να συμβάλλουν στην διατήρηση του ιδιωτικού επίπεδου των εργαζόμενων. Γιατί αυτό είναι το βασικό σήμερα. Όλοι αυτοί οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και όσοι εργάζονταν στον τομέα του τουρισμού επισιτισμού να μην δούνε το βιωτικό τους επίπεδο να κατρακυλάει. Άρα λοιπόν αυτό είναι το βασικό ζητούμενο κατά τη γνώμη μας. Και βεβαίως το δεύτερο στοιχείο το οποίο αναδεικνύεται είναι ακριβώς το παραγωγικό μοντέλο το οποίο προσπάθησαν όλες οι άλλες οι πολιτικές δυνάμεις τα προηγούμενα χρόνια να καλλιεργήσουν. Ποιο είναι αυτό δηλαδή το μοντέλο το παραγωγικό της εξωστρέφειας, της εξωστρέφειας και της μονοπλευρής ανάπτυξης στον τουρισμό, στις μεταφορές και στη διαμετακόμιση, που είναι οι κατεξοχήν κλάδοι οι οποίοι πλήττονται από τη σημερινή κρίση και τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. Και μάλιστα χθες άκουγα τον διευθυντή του ενός επιστημονικού Ινστιτούτου εδώ στην Ελλάδα, του ΙΟΒΕ, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η μονόπλευρη ανάπτυξη στον τουρισμό στρεβλώνει το μοντέλο. Όταν το ΚΚΕ τόνιζε ότι δεν μπορεί μια αναπτυγμένη οικονομία να βασίζεται και να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό, μίλαγαν για δογματικές απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Γιατί ακριβώς για να... Εμείς δεν συκοφαντήσαμε ποτέ την τουριστική δραστηριότητα, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το σημείο κλειδής αν δεν αναπτυχθούν συνολικά όλοι οι κλάδοι της οικονομίας, που όμως δεν αναπτύσσονται στο καπιταλιστικό σύστημα, γιατί ακριβώς το κέρδος είναι αυτό που πριτανεύει. Δυστυχώς και, από αυτή την άποψη και τα νησιά του Αιγαίου και το δικό σας το νησί, μια σειρά παραδοσιακές δραστηριότητες οι οποίες υπήρχαν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας καταστράφηκαν στο όνομα της ανάπτυξης απλά και μόνο του τουρισμού. Κύριε Καραθανασόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή μας συνομιλία και να ευχηθώ η επόμενη φορά να είναι με ευχάριστες ειδήσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχάριστες ειδήσεις θα είναι αν μέσα από αυτήν την κρίση ο λαός βγει δυνατέως.
Μένουμε όρθιοι, λέει το ΚΚΕ, φωνάζουμε δυνατά, μένουμε δυνατοί. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά και εσείς, καλημέρα σας.